σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις από το σάλο που προκάλεσε η άρνηση ιερέα να μεταλάβει παιδιά με αναπηρία. Ο Μητροπολίτης Κύτρους τέλεσε σήμερα θεία λειτουργία και κοινώνησε τα παιδιά της κατασκήνωσης. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ήταν αρκετοί οι πιστοί που στήριξαν τον εφημέριο που αρνήθηκε να δώσει τη θεία κοινωνία. Τα παιδιά με αναπηρία της κατασκήνωσης Νηρίδες Λεπτοκαριάς μόλις έχουν επιστρέψει από τη θεία λειτουργία που τελέστηκε στον ιερό ναό των θερινών στρατιωτικών κατοικιών της περιοχής και συνεχίζουν το κατασκηνωτικό τους πρόγραμμα. Αυτή τη φορά η λειτουργία τελέστηκε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη Κύτρους Κατερίνης Πλαταμόνα, Γεώργιο, ο οποίος κοινώνησε και τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Την περασμένη Κυριακή, στην ίδια ενορία, ο ιερέας που λειτουργούσε αρνήθηκε να κοινωνήσει τα παιδιά με τη δικαιολογία ότι δεν αντιλαμβάνονται. Μου είπε επί λέξη, και αυτό ήταν που με εξόργησε, ότι αυτά τα παιδιά είναι χαζά, αν υπάρχει τέτοια έκφραση. Και μάλιστα ότι όπως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα τελευταία τους και θα καταλήξουν, έτσι και αυτά, σύντομα θα πεθάνουν και αφού δεν έχουν αμαρτίες θα πάνε στον παράδεισο. Ζήτησε συγγνώμη, μου είπε αν κάτι πρέπει να κάνει, είπα όχι, θα ζητήσω εγώ συγγνώμη εκ μέρους σου για αυτό που έγινε. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Κατερίνης Κύτρους και Πλαταμόνους, οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης, αν είχαν ενημερώσει τον ιερέα για την παρουσία τους εκεί, δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτή η παρεξήγηση όπως τη χαρακτήρισε. Αυτή τη φορά προηγήθηκε πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία. Την πλήρη στήριξή του στον ιερέα του ναού για την απόφασή του να μην κοινωνήσει τα παιδιά με αναπηρία την περασμένη Κυριακή, παρήχαν οι πιστοί της ενορίας. Ο παπάς δεν έφταιγε σε τίποτα, έπρεπε να δώσουν κατανόηση και μην δίνετε τόσο μεγάλο θέμα σε αυτό. Εγώ έβλεπα τα παιδάκια που κουνούσαν έτσι τα κεφαλάκια τους και ο πάτερ φοβήθηκε. Λέει να μην πέσει η θεία κοινωνία, πώς θα τη μαζέψω. Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της κατασκήνωσης χαρακτήρισε άκρος ρατσιστική τη συμπεριφορά που δέχθηκαν τα παιδιά με αναπηρία. Ιδιαίτερα στο να ευχαριστήσουμε την ηγεσία του στρατού που αντέδρασε τόσο άμεσα, αλλά και την εκκλησία του στρατού για την αποκατάσταση του αυτονόητου. Δηλαδή την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Παρά την παρουσία του Μητροπολίτη Γεώργιου στο ναό, ο 42χρονος ιερέας δεν συλλειτουργήσε μαζί του, αφού την ίδια ώρα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, λειτουργούσε σε στρατιωτική ενορία του Πλαταμόνα Πιερίας.